Καλημέρα. Με αφορμή λοιπόν το θάνατο του Αντώνη Καριώτη, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία έχει αποφασίσει από σήμερα τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ 11 και 59 να δέσει τους κάβους, να μην υπάρχει απόπλους δηλαδή από τα λιμάνια όλης της Ελλάδος. Εδώ βλέπουμε και μπροστά μας ήδη έχουν αρχίσει και μαζεύονται και γίνεται μια προσυγκέντρωση της απεργιακής κινητοποίησης αυτής. Ουσιαστικά και στην ανακοίνωση τους λένε ότι δεν πρέπει συλλήφθη να κατηγορούνται όλοι οι ναυτικοί. Η ελληνική ναυτοσύνη ουσιαστικά αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ήταν ένα συμβάν το οποίο δεν μπορεί να ταυτοποιήσει και να κατηγοροποιήσει η Σιλίβδιν όλους τους ναυτικούς και μέλημά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Προσπαθεί λοιπόν να υποστηρίξει και εμπράκτως την οικογένεια του Αντώνη Καριώτη. Ωστόσο, παράλληλα να πούμε ότι και στην υπόθεση αυτή έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας άλλα δύο ηχητικά ντοκουμέντα, τα οποία ουσιαστικά δείχνουν τις συνομιλίες του ύπαρχου και του πλοίαρχου αμέσως μετά τον τραγικό χαμό του Αντώνη. Προσπαθούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους για το τι θα πούν στους αρμόδιους. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει και ένα ρατσιστικό κίνητρο, αν δεν κάνω λάθος, καθώς λέει λοιπόν ο ύπαρχος ότι νόμιζε πως ήταν μαύρος, νόμιζε πως ήταν Πακιστανός και δεν είχε εισιτήριο, ενώ ο πλοίαρχος ακούγεται να απαντάει τώρα οικονομήσαμε. Είναι λοιπόν ανατριχιαστική αυτή η διάλογη για το τι θα πούν ακριβώς τους αρμόδιους όταν ερωτηθούν για το συμβάν. Βέβαια, γίνεται όλο και χειρότερο. Πάντως το πανό που είναι πίσω, να με συγχωρήσουν εκεί οι συνδικαλιστές της ΠΕΜΕΝ και της ΠΙΝΙΟ, δεν λέει για τους αδέρφους που πέταξαν στη θάλασσα το παλικαράκι. Λέει κάτι για το βωμό των κερδών και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Εντάξει, αυτά είναι κλασικά πράγματα. Κάποιος συλλήδει τους ναυτικούς. Ας το πάρουμε ως ένα φόρο τιμής στο παιδί αυτό. Μα είναι